Νέες αποκαλύψεις γίνονται σχεδόν καθημερινά στην υπόθεση του Qatar Gate που έχει συγκλονίσει το Ευρωκοινοβούλιο. Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται η απόφαση του Βέλγου εισαγγελέα σχετικά με την παράταση της προφυλάκησης της Εύας Καϊλή. Ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος, πρώην Ευρωβουλευτής Παντσέρη, δηλώνει πρόθυμος πλέον να συνεργαστεί με τις εισαγγελικές αρχές της Βρυξέλλες. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την Εύα Καϊλή, η οποία αύριο το πρωί αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών που θα αποφασίσουν αν θα παραμείνει στη φυλακή ή όχι. Εύα Καϊλή in carcere dal 9 dicembre comparirà giovedì prossimo davanti ai giudici che dovranno decidere se prolungare la detenzione oppure rilasciarla con o senza condizioni. Καθώς το τσουνάμι των αποκαλύψεων συνεχίζεται, το κλίμα παραίνει ακόμη περισσότερο για την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή, παρά τις προσπάθειες του συντρόφου της να την αθώσει. Δημοσιεύματα στο ξένο τύπο υποστηρίζουν ότι η ίδια έχει παραδεχθεί πως γνώριζε για την ύπαρξη των χρημάτων. Οι δικηγόροι της ωστόσο το αρνούνται. Secondo il quotidiano belga L'Espoir, sapeva delle banconote presenti nel suo appartamento, sapeva dell'attività svolta dal compagno Francesco Giorgi e avrebbe chiesto al padre di nascondere le mazzette. Ma il suo avvocato smentisce. Caili ha saputo di quei soldi soltanto all'ultimo minuto e ha chiesto che venissero trasferiti al proprietario, cioè ad Antonio Panzeri. Την ίδια ώρα, νέα ενοχοποιητικά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον σύντροφο της Εύας Καϊλή και τον πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρη. Οι βελγικές αρχές έχουν στα χέρια τους πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας κεντρικού ξενοδοχείου των Βρυξελών από συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες με τον Υπουργό Εργασίας του Κατάρ, Αλί Μπιν Σαχίν Αλμάρι, στις 10 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Αλμάρι θα εμφανιζόταν σε ακρόαση του Ευρωκοινοβουλίου για να απαντήσει σε ερωτήσεις Ευρωβουλευτών που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Την προετοιμασία του φέρεται να είχαν αναλάβει Παντζέρη και Τζόρτζι. Μάλιστα, στα πλάνα, ο Παντζέρη φαίνεται να κρατάει μια φουσκωμένη τσάντα, ενώ ο Τζόρτζι σπρώχνει ένα καρότσι και ένα παιδί. Με τα μέσα να αναφέρονται ότι ίσως είναι το παιδί του Ιταλού Συμβούλου και της Εύας Καϊλή. Η εμπλοκή στο Qatar Gate της συζύγου και της χώρας του Αντώνιου Παντζέρη είναι πλέον εμφανής. Οι Ιταλοί δικαστές έχουν ήδη συμφωνήσει για την παράδοση της συζύγου του Μαρίας Ντολόρες Κολεόνι στις βελγικές αρχές. Ωστόσο, εκκρεμεί η έκδοση της 38χρονης κόρης του Σίλβια, καθώς οι δικηγόροι της ζήτησαν να εξεταστούν πρώτα οι συνθήκες κράτησής της στις φυλακές του Βελγίου. Se la documentazione dovrebbe avere dei riscontri, diciamo, di un cattivo trattamento dei detenuti belgi nelle loro carceri, sarebbe oggetto di rifiuto da parte della Corte d'Appello. Ρεπορτάζ της La Repubblica αποκαλύπτει πως Βέλγοι πράκτορες είχαν πριν από 7 μήνες ερευνήσει κρυφά το διαμέρισμα του Παντζέρη. Εάν και είχαν βρει χρήματα, δεν προχώρησαν σε καμία κίνηση σύλληψης. Ωστόσο, γέμισαν το σπίτι κοριούς. Σύμφωνα με την Ιταλική εφημερίδα, βλέποντας πως βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, ο φερόμενος ως εγκέφαλος του σκανδάλου, προκειμένου να πέσει στα μαλακά, έχει αρχίσει να κατονομάζει τα άτομα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο διαφθοράς που έχει συγκλονίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέχρι στιγμής εμπλέκει τους Μαρία Αρένα και Μαρκ Ταραμπέλα, ενώ φαίνεται να επιρρύπτει ευθύνες και στον διάδοχό του στην Ευρωβουλή, Φραντζέσκο Κοτσολίνο. Μένουμε στο θέμα και συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας στις Βρυξέλλες, τον Ισάκ Καρυπίδη, που θα μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα στην υπόθεση. Μαρία, αύριο στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος, η κυρία Καϊλή θα παρουσιαστεί στο δικαστικό συμβούλιο εδώ στις Βρυξέλλες, το οποίο και θα αποφανθεί αν θα παραμείνει στις φυλακές μέχρι να δικαστεί η υπόθεσή της ή αν τελικά θα αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Καϊλή την προηγούμενη Τετάρτη κρίθηκε προφυλακιστέα, όπως είχε δικαίωμα άσκησε έφεση και όπως ορίζει το δικονομικό σύστημα εδώ στο Βέλγιο, η υπόθεσή της εξετάζεται τώρα μετά από μία εβδομάδα. Από εδώ και πέρα, αν το δικαστικό συμβούλιο εξακολουθήσει να τη θεωρεί προφυλακιστέα, η κυρία Καϊλή θα μπορέσει να ξανακάνει έφεση σε έναν μήνα και ξανά μετά πάλι σε ένα μήνα και ούτω καθεξής. Αν το συμβούλιο κρίνει ότι μπορεί να πάει σπίτι της, το πιο πιθανό είναι, όπως είπαμε, να της επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Αυτοί πάνω κάτω μοιάζουν με τους περιοριστικούς όρους που βάζει και το ελληνικό δικονομικό σύστημα, δηλαδή κατοίκον περιορισμό, ηλεκτρονική επιτήρηση, το γνωστό σε όλους μας βραχιολάκι, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Να σου πω ότι πριν από λίγο έφτασε εδώ στις Βρυξέλλες ο ένας από τους συνηγόρους, ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο οποίος και σε λίγη ώρα, όπως είπε, θα λάβει γνώση της δικογραφίας. Αργότερα θα συναντηθεί με την κυρία Καϊλή στις φυλακές και το βράδυ με τον έτερο δικηγόρο της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή, τον κύριο Ρισόπουλο.
Να πούμε ότι οι κατηγορίες που παρέμουν την κυρία Καϊλή είναι τρεις. Διαφθορά, η οποία έγινε με δημόσια δωροδοκία, μέλος εγκληματικής οργάνωσης και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Μαρία. Ισάκ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε λοιπόν και άλλες πληροφορίες στα επόμενα δελτία μας.